Και να πάμε στην καλεσμένη μας, είναι η κυρία Μαρία Βαρδιά Μπασικασμυρλή. Καλησπέρα σας. Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Πώς και πήρατε την απόφαση, κυρία Βαρδιά Μπασι, να είστε υποψήφια? Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, πρώτα απ' όλα. Γιατί όλοι με ρωτάνε για μια γυναίκα, όπως εγώ, που είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών, εργαζόμενη. Αν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Πώς πήρα την απόφαση? Ήταν τιμή για μένα να με συμπεριλάβει ο κύριος Αρναουτάκης σε ένα ψηφοδέλτιο, σε μια ομάδα με δυνατούς συνυποψηφίους. Παράλληλα, αναλογιζόμενη την ευθύνη, πήρα αυτή την απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσω κι εγώ να παλέψω για την εκλογή μου, να μπορέσω να προσφέρω για τον τόπο μου. Παράλληλα, βέβαια, σκέφτηκα και το ότι εάν κάτι δεν μου αρέσει, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να εμπλακώ στις διαδικασίες και να μπω μέσα, έτσι ώστε να δω αν μπορώ κι εγώ, αφού κάτι δεν μ' αρέσει, να το, να βάλω το πάω δικό καλύτερα, σας να βάλω το δικό μου θαράκι. Ακριβώς. Πώς κρίνετε το έργο της Περιφέρειας Κρήτης, διότι ήδη η παράταξη του κ. Αρναουτάκη έχει κάνει κάποιες θητείες, διεκδικεί τώρα την τέταρτη θητεία. Τι βλέπετε μέχρι τώρα, έχει παραχθεί έργο σε επίπεδο Κρήτης? Αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι για τον πρωτογενή τομέα, για τον τουρισμό, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, φυσικά για τα μεγάλα έργα υποδομής, που είναι γνωστά και που φαντάζομαι όλοι οι συνυποψήφοι αναφέρονται, όπως ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, η ηλεκτρική διασύνδεση, διαχείριση στέρων υγρών αποβλήτων και πολλά άλλα έργα υποδομής. Ενισχύθηκε ο πολιτισμός, ενισχύθηκε ο αθλητισμός και φυσικά όλες οι δράσεις αυτές, όπως και τα μεγάλα έργα υποδομής, είτε αυτά που είναι σε εξέλιξη, είτε αυτά που έρχονται, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι η βάση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα, να αναπτύξουμε τον τουρισμό και οποιοδήποτε άλλο τομέα θέλουμε για να στηρίξουμε το νησί μας. Τι είναι εκείνο το οποίο οραματίζεστε για την Κρήτη? Όπως είπατε και εσείς, είστε μητέρα παιδιών, τα οποία θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους. Έχουν τις προϋποθέσεις αυτές στην Κρήτη μας σήμερα ή έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε? Θεωρώ πως η πενταετία που έρχεται θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή όθηση. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα, εγώ ουσιαστικά οραματίζομαι ένα σημείο αναφορά στην Κρήτη, στη Μεσόγειο, και μία περιφέρεια πρότυπο, που θα μπορέσει να δώσει μεγάλη όθηση ανάπτυξης και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα και σε όλους τους τομείς. Σε μία περιφέρεια πρότυπο όπου θα μπορεί να δώσει ίσες ευκαιρίες, όπου θα μπορεί να δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής και στους κατοίκους της, αλλά και στους επισκέπτες της, στην περίπτωση που μιλάμε για τουρισμό. Εσείς έχετε ως χώρο αναφορά στον τουρισμό, το τουριστικό τομέα. Είναι ένα αντικείμενο που γνωρίζετε. Πώς μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω? Νομίζω ότι πάμε καλά κατά γενική ομολογία, αλλά υπάρχουν περαιτέρω προοπτικές ενδυνάμωσης του, που είναι και ο βασικός πυλώνας ο τουρισμός της Κρήτης? Είναι πολύ βασικά τα έργα που έρχονται, που είναι σε εξέλιξη και που έρχονται. Γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη περαιτέρω του τουρισμού αν δεν έχουμε αεροδρόμιο για να μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα, αν δεν έχουμε το ΒΟΑΚ για να μπορούν να κινούνται οι επισκέπτες, αν δεν έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση, να μπορούμε να έχουμε μια αυτονομία ηλεκτρική, εάν δεν έχουμε τη διαχείριση, όπως είπαμε, των στερεών και υγρών αποβλήτων. Ουσιαστικά, μέσα από την βιώσιμη ανάπτυξη θα έρθουν πολλές δυνατότητες. Έτσι ώστε θα μπορούμε να πούμε ότι το τουριστικό μας προϊόν θα έχει μία όθηση στην ανάπτυξή του και θα μπορεί
να χτυπήσει την πόρτα και σε άλλες αγορές, που είναι πολύ σημαντικό, σε άλλες χώρες. Στο εάν... μπορούμε να βάλουμε ακόμα παραπάνω και τα κριτικά, τα τοπικά προϊόντα στο τουριστικό κομμάτι, φυσικά, κυρία Βαρδιά μας. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να συνδεθεί με τη... μέσω της της γαστρονομικής, ας το πούμε και έτσι, φιλοσοφίας, σαν γαστρονομικός προορισμός η Κρήτη μπορεί να συνδεθεί, μπορεί να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Έχουν γίνει πολύ ωραίες προσπάθειες. Θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποια περαιτέρω συνεργασία, συλλογικότητα και από τις δύο πλευρές και από τους δύο τομείς, καθώς και κάποια κίνητρα που θα ενισχύσουν αυτό το κομμάτι, γιατί όχι. Και με αυτή τη σας την ερώτηση ανοίγεται και το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Που θα μπορούσε να είναι γαστρονομικός, που θα μπορούσε να είναι αθλητικός, λόγω της βιοποικιλότητας, τέλος πάντων, του νησιού μας, της μορφολογίας και της του νησιού μας, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πολλές πόρτες εναλλακτικού τουρισμού. Ίσως και ο θρησκευτικός ακόμα τουρισμός. Που δεν και μπορεί. Ο θρησκευτικός και πολλές άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Και ίσως να συνδυάσουμε και την περιβόητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που εγώ θα το έλεγα όχι τόσο επιμήκυνση των καταλυμάτων, της επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στα καταλύματα που δραστηριοποιούνται και βρίσκονται σε μία θάλασσα. Όμως σε κάποια καταλύματα που μπορεί να είναι σε ορεινές περιοχές ή σε κάποια καταλύματα που απευθύνονται υπάρχουν σε εναλλακτικό πολλά, τουρισμό. Υπάρχουν πολλά περιθώρια. Κυρία Βαρδιά μας, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ.